σήμερα γίνεται ένας αγώνας σε πουή. Πιο δυνατά. Μετά από πόσο καιρό βλέπουμε πάλι τέτοιους αγώνες στην τρίποντα. Καλημέρα. Στο πουή της τρίποντας γίνεται μετά από ένα χρόνο, που γίνει πέρυσι να είναι πάλι. Ας αν ενιαίο, το πράγμα είναι μετά από 12 χρόνια. Ο Αρχήνος Αγοριάς θα πει στη Γνώμεσο για τους αγώνες αυτούς. Τι είναι αυτό που θα τραβήξει ο κόσμο κοντά. Το καλό είναι ότι έχει πολλές συμμετοχές, πολλές κατηγορίες και συνήθως τον κόσμο το τραβάει ο συναγωνισμός. Από ό,τι φαίνεται σήμερα ο αγώνας θα έχει συναγωνισμό γιατί είναι πολλά τα μάτσα. Έχουν φτιαχτεί ωραίες κατηγορίες. Υπάρχει το ενιαίο που είναι πάλι πολλά τα μάτσα ισοδύναμα και υπάρχει κόντρα σοβαρή. Αυτό το πράγμα τραβάει γενικά τον κόσμο, ο συναγωνισμός. Καρέλο, πόσες φορές έχεις αγωνιστεί? Σε σιρκουή. Σε σιρκουή είναι η τέταρτη φορά που παίρνω μέρος. Στην Τρίπολη τρέχω τρίτη φορά. Και ευελπιστώ τώρα με το αυτοκίνητο. Τώρα πρώτη φορά τρέχουμε αυτό το μοντέλο. Σε σιρκουή. Ευελπιστώ έχουμε κόντρα εδώ με τους δύο κυρίους. Έχουμε ίδια αυτοκίνητα. Ίδια μοντέρια, ίδια κατηγορία και έχουμε δυνατή κόντρα. Σαν φίλοι που είμαστε. Αλλά ο αγώνας είναι αγώνας. Τι προβλέπεις σήμερα? Θα μας κάνει την χάρη ο καιρός και δεν τρέξει, αλλά και να βρέξει πάλι δεν έχουμε πρόβλημα. Θα πάνε όλα καλά. Όλοι θα μιλήσουν και αύριο θα κάνουμε ένα καλό αγώνα. Θα είναι καλά στην τρίτη θέση, πιστεύω. Μια χαρά θα είναι. Τι θα πει στον κόσμο για το άθλημα που σκέφτεται? Καλό είναι να παρακολουθούν τα πράγματα, να ξέρουν τι γίνεται, για να είναι και προσεκτικοί στον δρόμο. Για να μην κάνουν τρέλες έξω, καλό είναι να μπαίνουν στην πίστη. Φοβάμαι ότι θα βρέξει λίγο αργά σήμερα, αλλά δεν μας πει όλα. Τι κίνδυνος υπάρχει όταν είναι γραμμένη πίστα? Απλά θα πάμε λίγο πιο αργά τίποτα. Δηλαδή θα χάσουμε χρόνο. Θα ανέβει ο χρόνος, ναι, σαφώς θα ανέβει ο χρόνος. Υπάρχουν ειδικά λάστιχα για την βροχή, θα τα βάλουμε και θα παλέψουμε πάλι. Σπύρο, εκτός την κροτιά που θα κυνηγήσει ο κάθε αγωνιζόμενος, τι άλλο θα κοιτάξει? Καταρχήν πρέπει να τερματίσεις, για να τερμάτισεις πρέπει να έχεις ένα καλό τερματισμό, να μην έχεις προβλήματα και ζημιές. Με μια παραμικρή βλάβη μπορεί να χάσεις ένα ολόκληρο αγώνα. Οπότε ξεκινάμε το πρώτο να τερματίσεις και μετά η θέση έρχεται μόλις, σαν λόγω τόσο πιο να πιστεύεις. Ποιος είναι και να κοιτάξει? Εμένα με ικανοποιεί, νιώθω να τρέξω με αυτοκίνητο, να έχω λίγο χρόνο μαζί του γιατί τους δύο στα φύλλα. Θέλω να το δω, για το χρόνο του 18. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλες τις πρωτάθλημα. Τώρα και ο καθένας της διευθυντής σας να πείτε στον κόσμο, σας αγωνίζεστε σε εδώ στο σπουδί, πολύ επικίνδυνο, αλλά και ο κόσμος που τρέχει στο δρόμο, στις αγωνικές οδός, τι θα τους πείτε, τι να προσέξετε? Παιδιά, μαζεύτε στην πίστα και προσέξτε στους δρόμους. Θα πρέπει να μην τρέχουμε στους δρόμους. Όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα αυτοκίνητο και να έρθει σε αγώνες ταχύτητας, σε αναβάσεις, σε σπριντ, σε ραλί. Όποιος μπορεί να προσέχει, εντάξει, είναι επικίνδυνο. Οδική κυκλοφορία πρέπει να τηρείται δηλαδή από όλο τον κόσμο. Και πάντα ζώνη. Και να μην παρασυρώμαστε. Καλό αγώνα να έχετε, υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζουμε τακτικά να βλέπουμε τέτοιους αγώνες εδώ στην Τρίπολη. Και πολύ κόσμο. Να είστε καλά.